Σήμερα που γιορτάζουμε, αγαπητοί αδελφοί, τις Άγιες Εικόνες, γιατί γιορτάζουμε την 7η Οικουμενική Σύνοδο και τους πατέρες που συγκρότησαν αυτή τη σύνοδο, θυμόμαστε τι είναι οι Άγιες Εικόνες. Ουσιαστικά είναι ένα παράθυρο στον ουρανό. Μέσα από τις Άγιες Εικόνες μπορεί να δει ο χριστιανός τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα οι Άγιες Εικόνες και πάρα πολύ καλά κάνουν οι απλοί χριστιανοί, οι αμόρφωτοι κοσμικά, αλλά με τη μόρφωση της ευσεβίας, οι οποίοι σέβονται πάρα πολύ τις Άγιες Εικόνες και μάλιστα και τα μικρά εικονάκια, αυτά τα χάρτινα που κυκλοφορούν ευρέως στις ημέρες μας και πρέπει να τα σεβόμαστε, γιατί και οι πιο μικροί και οι πιο από ευτελές, θα λέγαμε, υλικό φτιαγμένη εικόνα, είναι πηγή Θείας Χάριτος, εφόσον την ασπαζόμαστε με ευλάβεια. Οι αιρετικοί, οι παπικοί, δεν δέχονται, έχουν απορρίψει την 7η Οικουμενική Σύνοδο, γι' αυτό και δεν προσκυνούν, δεν ασπάζονται τις Άγιες Εικόνες, απλώς κάνουν από μακριά μια υπόκληση. Και από ό,τι φαίνεται κάτι τέτοιο θέλουν να επιβάλλουν και στους Ορθοδόξους με τα φήμωτρα, να τους αναγκάζουν να βλασφημούν στις Άγιες Εικόνες, να μην τις προσκυνούν, να μην τις ασπάζονται. Όπως όρισε η 7η Οικουμενική Σύνοδος και οι Άγιοι 367 πατέρες που γιορτάζουμε σήμερα, οι οποίοι όρισαν ότι όποιος δεν ασπάζεται, δεν φυλά δηλαδή τις Άγιες Εικόνες, αυτός είναι αναθεματισμένος. Δηλαδή χωρισμένος από τον Χριστό και προορισμένος για την αιώνια κόλαση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο μεγάλη βλασφημία είναι αυτό που είναι τις μέρες μας, να πηγαίνουν κάποιοι και να προσκυνούν με το φήματρο, ουσιαστικά να φυλάνε το πανί που φοράνε και όχι να σπάζονται την Άγια Εικόνα, η οποία είναι πηγή χάριτος και δεν έχει καμία ανάγκη από απολύμανση, όπως δυστυχώς το κάνουν και αυτό. Δεν λέμε να μην καθαρίζονται οι Άγιες Εικόνες, γιατί δυστυχώς πηγαίνουν κάποιες με βαμμένα χείλη και αφήνουν εκεί τα αποτυπώματά τους. Αλλά δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να φοβόμαστε ότι θα πάρουμε μικρόβιο από την εικόνα ή από τον ασπασμό κάποιου άλλου στην Άγια Εικόνα. Μέσα στην Αγία μας Εκκλησία βεβαίως υπάρχουν όλα τα μικρόβια και όλοι οι μικροοργανισμοί που υπάρχουν συνήθως, αλλά δεν ενεργούν βλαπτικά, δεν βλάπτουν κανένα, γιατί η χάρη του Θεού είναι αυτή η οποία ρυθμίζει τα πάντα και μας αγιάζει και, όπως λέμε στις Άγιες Ευχές, μας θεώνει, μας κάνει πυρ θείων, και το πυρ το θεϊκό δεν μπορεί ποτέ να μολυνθεί ούτε να μολύνει κανέναν. Οι χριστιανοί μέσα στην Θεία Λατρεία, μέσα στον Ναό, γίνονται όλοι πυρ και φωτιά, θεϊκή φωτιά. Και επομένως δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε από μολυσμό. Γι' αυτό και είναι βλασφημία να απολυμαίνεται ο ναός ή οι Άγιες Εικόνες και χρειάζεται μετά να γίνει πάλι η ακολουθία επιβεβηλώση ναού όταν γίνεται τέτοια απολύμανση στο ναό. Και αν, όπως διάβασα στις ειδήσεις, αυτή η ναή που ένας από τους ναούς που είχε γίνει απολύμανση στην Κρήτη γκρεμίστηκε με το πρόσφατο σεισμό. Ο Θεός δεν θέλει να βλασφημούμε και να δίνουμε ένα λάθος μήνυμα ότι μέσα στο ναό κινδυνεύουμε. Γιατί αυτό το μήνυμα δίνει αυτό που φοράει το φήμωτρο μέσα στο ναό, ότι βρίσκεται σε ένα χώρο επικίνδυνο που μπορεί να μολύνει ή να μολυνθεί. Και αυτό είναι μια βλασφημία στον Θεό. Και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ας θυμηθούμε λοιπόν τους αγώνες που έκαναν οι Άγιοι Πατέρες μας 150 χρόνια εναντίον των εικονομάχων, των ασεβών αυτών που τα έπαιζαν κουλτουριάριδες της εποχής εκείνης και μορφωμένοι και ανώτεροι πνευματικοί άνθρωποι και ονόμαζαν ειδωλολάτρες και εικονολάτρες αυτούς που προσκυνούσαν τις Άγιες Εικόνες. Όμως, όπως ακούσαμε και στο ανάγνωσμα, η τιμή δεν πηγαίνει στο ξύλο ή στο πλαστικό ή στο τζάμι, αλλά πηγαίνει στο πρωτότυπο. Πηγαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο, στο πρόσωπο του Χριστού μας, της Παναγίας και των Αγίων μας. Και όποιος δεν προσκυνά τις Άγιες Εικόνες, δεν τις ασπάζεται,
ουσιαστικά δεν αναγνωρίζει τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Δηλαδή αναιρεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Γιατί η Άγια Εικόνα είναι ακριβώς η πιστοποίηση ότι ο Θεός, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος. Πήρε ανθρώπινη φύση, πήρε σάρκα και επομένως έχει σώμα, έχει σχήμα, έχει πρόσωπο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μπορούμε επομένως να τον ζωγραφίσουμε, να τον απεικονίσουμε. Ένας λοιπόν που δεν παραδέχεται και δεν προσκυνά και δεν ασπάζει τις Άγιες Εικόνες ουσιαστικά βλασφημεί σε αυτό το μυστήριο της ενανθρωπίσεως και δεν μπορεί φυσικά να σωθεί αν παραμείνει σε αυτό. Τα λέμε λοιπόν αυτά για να τα έχουμε υπόψη μας και βαθιά χαραγμένα μέσα μας και να ενημερώνουμε και τους άλλους με αγάπη και να μην πέφτουν ποτέ σε αυτή τη φρικτή βλασφημία της εικονομαχίας. Πρόσφατα διάβασα ότι σε ένα νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στη Μακεδονία, μπήκαν μέσα και με το έτσι θέλω κατέβασαν όλες τις Άγιες Εικόνες για να μην, λέει, ενοχλούνται αυτοί οι οποίοι είναι αλόθρησκοι. Δεν ξέρω αν είναι αληθές, αλλά αν είναι, είναι τραγικό. Ορθόδοξοι Έλληνες να σεβούν και να επαναλαμβάνουν την εικονομαχία, η οποία καταταλαιπώρησε την Εκκλησία μας 150 χρόνια και καταδικάστηκε ως αίρεση, ως φοβερή αίρεση. Και αυτοί που έρχονται απ' έξω οφείλουν να σεβαστούν την παράδοσή μας, την πίστη μας και όχι να θέλουν να επιβάλλουν τη δικά τους πιστεύω. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας και να παρακαλούμε τους Άγιους Πατέρες που γιορτάζουμε σήμερα, αλλά και όλους τους Άγιους Πατέρες να μεσητεύουν για μας, να μας δίνουν θάρρος, ώστε να μην υποκύψουμε στην σύγχρονη εικονομαχία, που δεν είναι μόνο αυτή η τάση, αυτή η επιθυμία των αντιχρίστων να κατεβάσουν τις Άγιες Εικόνες από όλα τα δημόσια κτίρια και από τα νοσοκομεία, αλλά κυρίως να σβήσουν την εικόνα του Χριστού στον άνθρωπο. Και αυτή είναι η πιο μεγάλη εικονομαχία. Και αυτό θέλουν να κάνουν με τη σειρά αυτή των διαβολίων και με όλα τα υπόλοιπα μέτρα και με το φήμοτρο, να μην υπάρχει πρόσωπο, να μην φαίνεται η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, η οποία βεβαίως είναι κυρίως το νοερό και το αυτεξούσιο, η ελευθερία, αλλά είναι και ο όλος άνθρωπος. Το κατ' εικόνα είναι και στο σώμα και στην ψυχή του ανθρώπου. Και ανακεκαλυμμένο προσώπο πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό με ακάλυπτο πρόσωπο και να τον δοξάζουμε και να δεχόμαστε το άκτιστο φως. Ο Θεός θέλει να βλέπει πρόσωπα και όχι μια πρόσωπη μάτζα φημωμένη με αυτά τα πανιά. Γιατί αυτό είναι κάτι τελείως αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Ας αντισταθούμε λοιπόν στη σύγχρονη οικονομαχία παντού και πάντοτε και ας φανερώνουμε το πρόσωπό μας και ας χαιρόμαστε να βλέπουμε το πρόσωπο του άλλου και να κοινωνούμε μαζί του βλέποντας όλες τις εκφράσεις του και επίσης να προσευχόμαστε για τη σωτηρία ο ένας του άλλου. Το δε Θεοί μου δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν.